σήμερα είναι η μέρα ξεκούραση για μένα, οπότε θα σας δείξω μια ολόκληρη μέρα φαγητού. Θα ξεκινήσω με το πρωινό μου, το οποίο αποτελείται από περίπου 50 γραμμάρια βρώμη μαζί με σοκολατούχο γάλα και 2 περίπου κουταλιές μέλι μαζί με 3 βραστά αυγά και μισό αβοκάντο. Δυστυχώς, επειδή δεν έχω φούρνο και έχω μόνο αυτό το φούρνο μικροκυμάτων, κάνω όλα μου τα γεύματα εδώ. Συγκεκριμένα, γενικά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο όσον αφορά τη διατροφή μου, οπότε απλά προσπαθώ να τρώω καθαρή διατροφή, υγιεινό φαγητό και να μπορεί να συμβαδίζει με την προπόνησή μου, ώστε να μην χάνω οτιδήποτε ωφέλη κερδίζω από την προπόνηση. Για να καταγράφω τα γεύματά μου, χρησιμοποιώ το MyFitnessPal, το οποίο μου δείχνει πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώσω μέσα στη μέρα και αναγεύματα. Μπορώ να δω και τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη. Στο συγκεκριμένο γεύμα στο πρωινό έχω γύρω στις 670 θερμίδες και μπορώ και να βλέπω τα θρεπτικά συστατικά, οπότε έχω 37 γραμμάρια πρωτεΐνη περίπου από το γεύμα, 85 γραμμάρια υδατάνθρακες και 25 γραμμάρια λίπη. Μπορώ να βλέπω οτιδήποτε θρεπτικά συστατικά έχουν τα φαγητά και είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα συσκευασμένα φαγητά είναι περασμένα στην εφαρμογή και το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πας στο ημερολόγιο, να κάνεις προσθήκη καινούριου φαγητού και εδώ είτε το βρίσκεις στη λίστα είτε μπορείς να το βρεις σκανάροντας το barcode. Εδώ βλέπετε, μπορείς να σκανάρεις και πας στην τροφή τη συγκεκριμένη που θες να σκανάρεις, πας σκανάρεις το barcode και σου το βγάζει. Θα τα βάλω να ψηθούν τώρα και θα απολαύσω το γεύμα. Και τώρα είναι ώρα για το δεύτερο γεύμα, το μεσημεριανό μου, αφού βλέπω American Football. Θα ξεκινήσω να προετοιμάζω το μεσημεριανό μου, το οποίο θα έχει σαν κύρια πηγή πρωτεΐνης μια κονσέρβα τόνο σε νερό. Βρήκα αυτά τα καταπληκτικά πακέτα στο σούπερ μάρκετ, τα οποία το συγκεκριμένο αυτό έχει καστανό ρύζι, cranberries, κόκκινες πιπεριές και έχει σαν κύριο συστατικό κοινόα και σπανάκι. Θα φάω το μισό πακέτο από το μπρόκολο και το μισό αβοκάντο το οποίο άφησα το πρωινό και θα ξεκινήσω να το προετοιμάζω τώρα. Λοιπόν, το γεύμα μου είναι έτοιμο. Πρόσθεσα έξτρα ελαιόλαδο και βαλσάμικο οξύδι από πάνω και σύμφωνα με το MyFitnessPal οι θερμίδες για το μεσημεριανό μου είναι 565 και μέχρι τώρα μαζί με αυτό το γεύμα έχω 68 γραμμάρια πρωτεΐνη, 156 γραμμάρια υδατάνθρακες και 42 γραμμάρια λίπη. Και τώρα είναι ώρα να το απολαύσω και να συνεχίσω να βλέπω το παιχνίδι μου. Τα μοναδικά σνακ που θα κάνω σήμερα, θα φάω ένα γιαούρτι Total 2% και ναι, τα βρίσκουν και στην Αμερική τα ελληνικά γιαούρτια. Θα βάλω λίγο μέλι και θα φάω και ένα πακετάκι με ξηρούς καρπούς, το οποίο είναι πρέπει να είναι γύρω στα 20 με 30 γραμμάρια, οπότε θα έχω αυτά για σνακ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το βραδινό μου. Σήμερα το βραδινό μου θα έχει ένα φιλέτο σολομό, τον μπρόκολο που έψησα το μεσημέρι και θα φάω το υπόλοιπο και εδώ θα φάω ολόκληρο αυτό το σακουλάκι, το οποίο είναι ένα συνδυασμό από μαύρα φασόλια, καλαμπόκι και φακές και γενικά είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει, το παίρνω συχνά, το τρώω. Θα ξεκινήσω να τα ετοιμάζω αυτά. Και πριν τα ετοιμάσω, έχω να σας πω ότι το απόγευμα, μιας και το πανεπιστήμιο είναι κλειστό σήμερα, πήγα μια βόλτα στην πόλη και πιο συγκεκριμένα πήγα σε ένα πάρκο που έχει στην πόλη, το οποίο είναι καταπληκτικό.
αλλά δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί θα ακολουθήσει σχετικό βίντεο. Ξεκινάω την ετοιμασία και θα δείτε μετά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το βραδινό μου είναι έτοιμο. Έβαλα έξτρα ελαιόλαδο και ξύδι από πάνω. Είναι καταπληκτικό. Και για να δούμε λίγο γρήγορα τις θερμίδες και τα θερμικά μου συστατικά για όλη τη μέρα. Οπότε φαίνεται ότι σήμερα κατανάλωσα 2340 θερμίδες και το βραδινό μου είναι 788 θερμίδες και από θρεπτικά συστατικά είμαι σε 142 γραμμάρια πρωτεΐνη, 263 γραμμάρια υδατάνθρακες και 85 γραμμάρια λίπη. Αρκετά καλά πιστεύω για σήμερα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο με τη διατροφή μου για ολόκληρη τη μέρα. Κάντε like, subscribe και τα λέμε σύντομα.